Τώρα, κυρίες και κύριοι, λόγω συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας και πρόεδρος της ΠΕΔ, δεν είναι εφικτό να τον έχουμε τηλεφωνικά στο δελτίο μας, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα που διαρκεί η ενημέρωσή σας. Ωστόσο, έχουμε το ψήφισμα το οποίο βγάλαν οι Δήμαρχοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα μας μεταφέρει όλα όσα υπόθηκαν τώρα η Όλγα Ιτσούλφα, η συνάδελφος, η οποία το έχει και στα χέρια της. Όλγα, καλησπέρα. Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να πούμε ότι το ψήφισμα μετά την σημερινή τηλεδιάσκεψη στην οποία μετήχαν οι δήμαρχοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταλήγει σε 7 ζητήματα, σε 7 σημεία αιτήματα των δημάρχων, τα οποία μάλιστα θα τεθούν και υπόψη των αρμόδιων υπουργών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι την περασμένη Τρίτη και μετά από ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Στέλιου Πέτσα, προέκυψε το ζήτημα που όλες αυτές τις ημέρες βιώνουμε και παρακολουθούμε. Είναι το κλείσιμο των συνόρων σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης με την Βουλγαρία και την συνέχιση της λειτουργίας του Προμαχώνα για τους Βαλκάνιους τουρίστες. Τα υπόλοιπα σύνορα, για να τα διέλθει κανείς, θα πρέπει να συντρέχουν πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι. Η ιατρική θα πρέπει να είναι κάποιος πολίτης της χώρας, θα πρέπει να είναι εργάτης, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί με συγκεκριμένα έγγραφα και ούτω καθεξής. Μετά από όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και από τους τοπικούς φορείς, τους δημάρχους, τους παραγωγικούς φορείς, φυσικά τους ανθρώπους του τουρισμού, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους και την σφοδρή αντίδρασή τους στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Και έχουμε 7 σημεία στα οποία κατέληξαν ομόφωνα οι δήμαρχοι, ζητώντας τα εξής. Επισημαίνουν καταρχάς το ψήφισμά τους, Χριστίνα, μετά την σημερινή τηλεδιάσκεψη, ότι είναι ακατανόητο για ποιο λόγο η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αφήσει ανοιχτό τον Προμαχώνα και να σχηματίζονται ουρές και αναμονή έως και 7 με 10 ώρες και να αποφασίσει την ίδια στιγμή να κλείσει τα υπόλοιπα σύνορα. Υπενθυμίζω ότι τουλάχιστον η Νυμφαία είναι σημείο διέλευσης χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων οχημάτων, σημείο διέλευσης τουριστών προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον θα πρέπει να αναζητήσουν άλλον δρόμο, αν θα επιμείνουν να έρθουν για διακοπές στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι με τι έχουμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν οι δήμαρχοι καταγγέλνουν αυτό ακριβώς. Ρωτούν λοιπόν την κυβέρνηση για ποιο λόγο κλείσατε όλους τους δρόμους, όλες τις διόδους και αφήσατε μία και μοναδική πύλη και βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει εκεί, και ζητούν ομόφωνα τα εξής από την κυβέρνηση. Διατήρηση του κλεισίματος του τελωνίου των Καστανέων στην παρούσα χρονική στιγμή. Ζητούν απαγόρευση εξόδου Ελλήνων πολιτών, διότι ναι μεν απαγορεύεται να έρθουν Τούρκοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι από τα σύνορα, αλλά οι Έλληνες μπορεί να πάνε, να επισκεφθούν, να κάνουν τις αγορές και να επιστρέψουν. Άμεσο άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Νυμφαίας αρχικά και σταδιακά των υπόλοιπων συνοριακών σταθμών με τη Βουλγαρία. Ζητούν επίσης άμεση τοποθέτηση κλιμακίων του ΕΟΔΗ, πράγμα το οποίο ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, αλλά δεν είδαμε μέχρι στιγμής να συμβαίνει και δεν θα συμβεί κιόλας εφόσον παραμένουν κλειστά τα σύνορα, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Άρα λοιπόν ζητούν την άμεση τοποθέτηση κλιμακίων του ΕΟΔΗ στους συνοριακούς σταθμούς της περιφέρειας ή εναλλακτικά κλιμάκια του ελληνικού στρατού πλήρως εξοπλισμένα ιατρικά. Ζητούν επίσης οικονομική ενίσχυση των πληγησών επιχειρήσεων της περιφέρειας, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους 22 δήμους της περιφέρειας, οι οποίοι θα στερηθούν πολύ σοβαρά έσοδα, όπως είναι τα δημοτικά τέλη από καταστήματα καφέ εστίασης, το τέλος παρεπιδημούντων με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Και το τελευταίο αίτημα το οποίο εκφράζουν είναι η ελεύθερη διέλευση εργατών γης με απλή υπεύθυνη δήλωση, διότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται εδώ από τα Βαλκάνια και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία για να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές τους, διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Οι δήμαρχοι τέλος επισημαίνουν, κυρίες και κύριοι, και Χριστίνα, ότι θα καθορίσουν στο άμεσο μέλλον, τις αμέσως επόμενες ημέρες, συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, με τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές της περιφέρειάς μας, προκειμένου να κάνουν έναν κοινό αγώνα για την ανατροπή αυτής της κατάστασης,
διότι τις τουριστικές επιχειρήσεις τις περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ακόμα δυσκολότερος χειμώνας και φυσικά μην ξεχνάμε τους εκατοντάδες εργαζόμενους, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και εποχικά εργαζόμενοι και το χειμώνα δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ούτε το Ταμείο Ανεργίας. Έτσι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Όλγα Τσούλφα, για την ενημέρωση και φυσικά το παρακολουθείς το θέμα με τα ρεπορτάζ σου.